Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα νομίζω ότι αφορά πολλούς από εμάς, οι οποίοι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει με όλες αυτές τις παρεξηγήσεις μέσα από τα γραπτά μηνύματα στο φλερτ, γιατί τόση ευθυξία και γιατί οι άνθρωποι κάνουν ghosting. Η φίλη που έγραψε το email έβαλε τίτλο «Ευθυξία και προσβολή». Τα υπόλοιπα τα προσέθεσα μόνη μου. Γράφει λοιπόν η φίλη. «Αγαπητή κυρία Θέκλα, παρακολουθώ όλα τα βίντεό σας και σας ευχαριστώ που μοιράζεστε όλες τις πολύτιμες πληροφορίες μαζί μας και μας ανοίγετε τα μάτια. Λόγω περιορισμένου κοινωνικού κύκλου, τελευταίως κάνω διαδικτυακές γνωριμίες». Και δεν είσαι μόνο εσύ, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκ των πραγμάτων, εάν θέλουν να κάνουν γνωριμίες, έχουν ως επιλογή τις διαδικτυακές. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι μέσω μηνυμάτων γίνονται μόνιμα παρεξηγήσεις. Αρχικά τους εξηγώ ότι είμαι χάλια στα μηνύματα. Όταν λέει φίλοι χάλια στα μηνύματα, εννοεί ότι δεν τα καταφέρνει με το γραπτό λόγο, με την επικοινωνία μέσω γραπτού λόγου, και δεν θέλω να αρχίσω επικοινωνία μέσω αυτών καθημερινή. Προτιμώ να πιούμε ένα καφέ χαλαρά, δοθήσεις ευκαιρίας, αλλά αυτοί αρχίζουν να στέλνουν. Δηλαδή, ξαφνικά, ο άλλος, μέσα στον ενθουσιασμό, αρχίζουμε να μιλάμε και επειδή εγώ είμαι αυθόρμητη, μιλάω όπως με τους φίλους μου. Οπότε, επειδή δεν υπάρχουν εκφράσεις και τόνος της φωνής στα γραπτά μηνύματα, οι άλλοι παρεξηγούνται. Από κοντά μου λένε «Είσαι πολύ γλυκιά», ενώ από τα μηνύματα είσαι πολύ απόμακρη. Και επειδή το γνωρίζω αυτό, δεν θέλω πολλά μέσω μηνυμάτων. Άρα, άμα έχει τύχει να μιλήσεις κάποιον με μηνύματα και μετά να βρεθείς από κοντά, να σου πει ότι από κοντά είσαι πολύ γλυκιά, ενώ στα μηνύματα είσαι απόμακρη. Και εσύ επειδή το γνωρίζεις αυτό, δεν θες πολλά μέσω μηνυμάτων. Επίσης, όταν ο άλλος στέλνει, τσιμπάω και μετά χάνεται 2-3 μέρες και αρχίζω να νιώθω άβολα και συνήθως το εκφράζω κάπως ομά, λόγω τραυμάτων απόρριψης από παιδική ηλικία. Και εξηγώ. Για παράδειγμα, ήταν να βγω με κάποιον που είχαμε βγει 2-3 φορές πριν. Είχε γίνει μια παρεξήγηση και είπαμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε. Πήγα στο μαγαζί και δεν ήρθε. Και του έστειλα να ρωτήσω πού είναι και μου απάντησε ότι μαχαίρωσαν τη μάνα του το προηγούμενο βράδυ και άκυρο. Και το ρώτησε γιατί δεν με ειδοποίησε και άφησα να εννοηθεί ότι δεν τον πιστεύω και θύμωσε και με μπλόκαρε. Γιατί σε μια τόσο δύσκολη ώρα δεν του συμπαραστάθηκα. Κάτι παρόμοιο έγινε και με ακόμα έναν, ο οποίος επίσης είχαμε κανονίσει και εξαφανίστηκε και όταν του έστειλα μου είπε έφυγα για οικογενειακούς λόγους και δεν τον πίστεψα. Και είπε ότι με δουλεύει. Μου είπε ότι όταν έχει τον πατέρα του στην εντατική δεν θα θυμόταν να ενημερώσει μια άγνωστη. Εγώ και στις δύο περιπτώσεις θύμωσα και θεώρησα ότι με δουλεύουν, γιατί είχαν εξαφανιστεί και οι δύο για 2-3 μέρες πριν τη συνάντηση και δεν ειδοποίησαν και εγκαίρως ότι δεν θα βρεθούμε, γιατί τους έτυχε που αυτό θα το καταλάβαινα. Ζήτησα συγγνώμη σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν έδωσαν, αυτοί δεν έδωσαν άλλη ευκαιρία. Ούτε καν μου απάντησαν που ρώτησα πόσοι είναι στην υγεία δική τους. Αυτό που έκανα το λάθος ήταν τόσο εγκληματικό για να ξενερώσουν τόσο πολύ ενώ είχαν λυσάξει να βρεθούμε και ενώ ζήτησα συγγνώμη και εξήγησα ότι αντέδρασα έτσι γιατί μου έχουν συμβεί πολλά φαινόμενα ghosting και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μου αρέσουν τα μηνύματα γιατί δεν έχεις αμεσότητα με τον άλλον και οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Προσωπικά δεν αντιδρώ έτσι, δεν είμαι τόσο απόλυτη και αναγνωρίζω ότι γίνονται και λάθη, αλλά με κάνουν να νιώθω σαν να έκανα το χειρότερο έγκλημα. Λοιπόν, θα μπούμε με το Λάκη στο αυτοκίνητο και θα σου απαντήσουμε σε όλα. Συνεχίζουμε λοιπόν από το αυτοκίνητο. Έχω αλλάξει σακάκι, τα λαντέδια. Λοιπόν, διαβάσαμε στον υπολογιστή πρωτού ξεκινήσουμε την επιστολή της φίλης, η οποία έχει τίτλο «Ευθυξία, παύλα, προσβολή». Εγώ προσέθεσα και το ασυνεννοησία μέσω μηνυμάτων και γραπτού λόγου γενικότερα και τον ghosting όμως. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιδημία στην εποχή μας που πολλοί άνδρες προτιμούν
να καυλαντίζουν μέσω γραπτών μηνυμάτων, μέσω texting και sexting, παρά να συνευρεθούν από κοντά. Πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι. Δεν λειτουργούν όλοι οι άνδρες με αυτό το σκεπτικό, όμως υπάρχουν αρκετοί άνδρες οι οποίοι ο μόνος λόγος που μπαίνουν στις πλατφόρμες, στις εφαρμογές γνωριμιών ή που μιλάνε σε μια γυναίκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινάνε το διαδικτυακό φλερτ, δεν είναι για να συναντηθούν από κοντά, αλλά για να καυλαντήσουν μέσω μηνυμάτων και φαντασιώσεων. Είτε γιατί αυτό είναι που τους φτιάχνει, είτε γιατί αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουν ότι ικανοποιούνται σεξουαλικά, και μάλιστα μερικοί έχουν και την άποψη κιόλας ότι αυτό είναι και το safe sex, γιατί δεν κολλάς σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αν οι σεξουαλικές σου επαφές περιορίζονται σε ανταλλαγές μηνυμάτων, σεξουαλικού περιεχομένου και φωτογραφιών και αυνανίζεσαι και τελειώνεις, και αυτό είναι. Τα πούμε το όνομά τους τα πράγματα, ρε παιδιά, έχει που θέλουν μόνο αυτό. Οπότε αυτοί που θέλουν μόνο αυτό, αν μια γυναίκα τους απαντήσει στα μηνύματα με σοβαρότητα, με τους γράψει, ρε παιδί μου, γιατί να μην βρεθούμε από κοντά, ή αυτά που μου ζητάς να συζητήσουμε τώρα είναι κάτι που δεν νιώθω άνετα να το συζητήσω με έναν άγνωστο, διαφορετικό θα ήταν να το συζητήσω με κάποιον που είναι ο σύντροφος μου, άλλο με έναν άγνωστο. Αν τέλος πάντων η γυναίκα δείξει μέσα από τις αντιδράσεις της, τα μηνύματα, ή και ο άνδρας, γιατί ακούω και αρκετούς ομοφιλόφιλους άνδρες οι οποίοι μπαίνουν στον Grindr ή στο Tinder που έχει και για ανθρώπους με ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό section. Βλέπω και από αυτούς ότι, και αυτοί, αρκετοί άνδρες μου το λένε αυτό, ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, they don't mean business, ή το business που εννοούν είναι να καυλαντήσουν από τα μηνύματα. Μάλιστα μια κοπέλα μου είχε στείλει, λέει ότι είναι ομοφιλόφιλη και ότι μπήκε σε δυο εφαρμογές γνωριμιών που λέει εκεί βάζεις αγγελία, ίσως ανοίγεις προφίλ εννοούσε, και σου απαντούν στην αγγελία σου και λέει πώς γίνεται να μου απαντήσει κάποιος στην αγγελία μου, να απαντήσω εγώ και μετά να μην μου ξαναστείλει κάποια. Και της λέω, κοίταξε, αν η κοπέλα η οποία μπήκε στην εφαρμογή γνωριμιών είχε σκοπό μόνο να καυλαντήσει μέσω μηνυμάτων και εσύ απάντησες με έναν τρόπο, το καλωσόρισμα σου, το γεια σου, το χαίρετε σου, ήταν με έναν τρόπο που έδειχναν ότι εσύ ίσως εννοούσες αυτά που έγραψες στην αγγελία σου, ότι ψάχνεις για μια σχέση με συναίσθημα κλπ. Πολύ πιθανό να μην σου απάντησε γι' αυτό το λόγο, γιατί μου λέει πώς γίνεται να βλέπει τη φωτογραφία μου, να βλέπει τι ψάχνω, να μου στέλνει και όταν απαντώ πίσω να μην μου ξαναστέλνει. Μπορεί η κοπέλα αυτή να έψαχνε κάποια να τη στείλει, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία, ή να τη στείλει, να ανοίξει τη συζήτηση με μια πολύ σεξουαλική ατάκα. Με αυτό θέλω να πω ότι αυτή την τάση καυλαντίζω μέσω μηνυμάτων και αποφεύγω να συναντηθώ από κοντά, έστω και αν λέω ότι θέλω να συναντηθώ από κοντά, έστω και αν περιγράφω φαντασιώσεις του τι θέλω να μου κάνεις, τι θέλω να σου κάνω αν συναντηθώ από κοντά, είναι μια τάση που υπάρχει. Οπότε, αν πέσεις πάνω σε έναν τέτοιο, πάνω σε μια τέτοια, και ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο, ούτε με τον ερωτικό προσανατολισμό, γιατί έχω ακούσει και γυναίκες να το κάνουν αυτό, έχω ακούσει και άνδρες να το κάνουν αυτό σε άνδρες. Έχω ακούσει και γυναίκες να το κάνουν σε γυναίκες. Γυναίκα να το κάνει σε άνδρα δεν έχω ακούσει, αλλά δεν θα μου φανεί παράξενο αν συμβαίνει, γιατί όπως λέμε και ξαναλέμε σε αυτό το κανάλι, σημασία έχει ο τύπος της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και πώς επιλέγει να ζήσει τη ζωή του, όχι το φύλο του. Όχι ερωτικός του προσανατολισμός για το πώς θα μας συμπεριφερθεί. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει απλώς να καυλαντήσει μέσω μηνυμάτων, να μείνει στην ανωνυμία των μηνυμάτων, στην προστασία γύρω από την, πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή, ενός κινητού τηλεφώνου, όσο ωραία και να του μιλήσεις, όσο καλά και να του συμπεριφερθείς, πάλι θα αποφύγει να βρεθείτε από κοντά. Λοιπόν, αυτού λεχθέντος, θέλω να πω ότι όντως ο γραπτός λόγος είναι εύκολα παρεξηγήσιμος. Πρώτον, και δεύτερον, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο εκπαιδευμένοι ώστε να καταλαβαίνουν
τι θέλει να πει ο ποιητής όταν γράφει. Και επίσης, ακόμη και άνθρωποι που είμαστε εκπαιδευμένοι στο να καταλαβαίνουμε το γραπτό λόγο, εγώ για παράδειγμα είμαι ως ψυχολόγος, ως συγγραφέας, ως άνθρωπος που έχω εργαστεί για χρόνια ως εμπειρογνώμονα στο ποινικό δικαστήριο, έχω μια εκπαίδευση και μια γνώση του πώς να κατανοώ το γραπτό λόγο. Παρόλα αυτά, πολλές φορές μένω και κοιτάω ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο ή κοιτάω ένα μήνυμα που μου στέλνουν, ένα email και λέω τι θέλει να πει ο ποιητής. Όντως, κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να εκφράσουν αυτά που θέλουν να πούν. Ή έχουν κάποια δυσκολία αναπτυξιακή, όπως είναι η δυσλεξία, που δυσκολεύονται να καταγράψουν τη σκέψη τους, όχι γιατί είναι κουτί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά επειδή λειτουργεί ο εγκέφαλος με τέτοιο τρόπο, έχουν την νευροδιαφορετικότητα της δυσλεξίας. Λοιπόν, συνήθως μπορείς μέσα από τα μηνύματα να καταλάβεις τι καπνοφουμάρει ο άλλος, εάν είσαι κάπως εκπαιδευμένος και γνωρίζεις αρκετά πράγματα για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Εγώ νομίζω ότι είμαι σε μια θέση να καταλάβω αρκετά καλά. Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να μην καταλάβω καλά είναι όταν εμπλέκομαι συναισθηματικά. Δηλαδή σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων σε φλερταριστικό επίπεδο, εκεί μπορεί να παρεξηγήσω γιατί θα μπουν στη μέση τα κομπλεξιλίκια μου, θα μπουν στη μέση οι φοβίες μου κλπ. Όμως στο να διαβάσω ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο ή να διαβάσω ένα email που μου στέλνουν, μέχρι τώρα δεν έχω πέσει έξω να παρεξηγήσω κάποιον ότι το μήνυμα του περιέχει τοξικότητα ή έχει κακό σκοπό ή και η αντίδραση του άλλου στην πορεία φαίνεται. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση για το γραπτό λόγο που είναι εύκολα παρεξηγήσιμος. Εγώ συμφωνώ με την άποψη της κοπέλας ότι όταν ξεκινάν δύο άνθρωποι να φλερτάρουν, καλύτερα να βρεθούν από κοντά παρά να μιλάνε επί μέρες με μηνύματα. Γιατί, όπως εσύ φιλενάδα λες ότι δεν τα καταφέρνεις να εκφράσεις επιτυχώς τον εαυτό σου στα μηνύματα και βγαίνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είσαι και λες άμα τύχει κάποιος που μου έχει μιλήσει με μηνύματα να με συναντήσει από κοντά μου, λέει εκ των υστέρων είσαι πολύ τρυφερός άνθρωπος, πολύ γλυκός άνθρωπος, καμία σχέση με αυτό που έβγαζες στα μηνύματα. Με τον αντίθετο τρόπο, αυτό μπορεί να συμβεί και σε κάποιον να παρουσιάζει έναν εξαιρετικό εαυτό στα μηνύματα και από κοντά να είναι καμία σχέση. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί κάποιος να το έχει με το γραπτό λόγο, μπορεί να έχει ξεσηκώσει ατάκες, μπορεί να έχει μελετήσει, ξέρω εγώ, Άρλεκιν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή να είναι κάποιος ο οποίος να έχει ένα σύστημα, δεν λέω ονόματα, δεν λέμε υπόλοιψεις, δεν θίγουμε, ο οποίος να ξέρει ότι αν γράψω στη γυναίκα αυτά τα πράγματα τα οποία θα με δείξουν ότι είμαι τρυφερός, ότι είμαι ευάλωτος, ότι είμαι ρομαντικός κλπ, θα τη ρίξω. Και εδώ θα πω ότι οι ευάλωτοι ναρκισιστές, η κρυφονάρκηση, κατά τη διάρκεια του love bombing παρουσιάζουν έναν εξαιρετικό χαρακτήρα και γράφουν άψογα μηνύματα. Και σε σημείο ας πούμε που θα πεις πω, μα δεν έχει πουθενά, δεν έχει από πουθενά να το πιάσεις αρνητικό κάτι. Είναι όλα θετικά. Είναι όλα ρε παιδί μου too good to be true. Πολύ καλά για να είναι αληθινά. Και όντως με τους κρυφονάρκησους και τους ευάλωτους ναρκισιστές όντως είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά και διαρκούν μόνο μέχρι να σε ρίξουν. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα του ghosting, το οποίο είναι και πάρα πολύ αγενές. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το ghosting εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις από μια γνωριμία φλερταριστική, από μια γνωριμία με σκοπό τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης, είναι εξαιρετικά αγενής τακτική και γίνεται ακόμη πιο αγενής όταν λες γελίες δικαιολογίες για τον ghosting που κάνεις. Όταν για παράδειγμα λες, χθες το βράδυ μου μαχαίρωσαν τη μάνα και γι' αυτό δεν έρχομαι στη συνάντηση που έχω.
ή όταν λες ότι είναι ο πατέρας μου με καρκίνο στο νοσοκομείο. Ξαφνικά, ενώ μιλούσατε 2-3 εβδομάδες και δείχνει καβλάντα και δείχνει όρεξη και είχε επιθυμίες και ήθελε να βρεθείτε κλπ. Σε στείνει και σου λέει ήταν ο πατέρας μου στο νοσοκομείο και δεν το ρωτάς τι έγινε με τον. Τώρα θυμάμαι τι είχε πει, καρκίνο, καρδιακά, ένα από τα δυο τα πιο συνηθισμένα είχε πει. Και όταν το ρωτάς τι έγινε με τον πατέρα σου, λέει δεν θα δώσω, λέει εγώ, σε μία άγνωστη ενημερώσεις. Όταν σου τρώει το απόγευμα σου και το πρωινό σου και το βράδυ σου να σου στέλνει συνεχώς μηνύματα με το πουλί στο χέρι, sorry που μιλάω έτσι, δεν είσαι άγνωστη. Όταν είναι να σου πει κάτι σοβαρό και καλά είσαι άγνωστη. Λυπάμαι κοπελιά, αλλά 99,9% η πιθανότητα είναι να σου έχουν πει αισχρά ψέματα. Ότι δεν έρχονται να σε συναντήσουν επειδή και καλά τους μαχαίρωσαν τη μάνα, είναι άρρωστος στο νοσοκομείο ο πατέρας τους. 99,9%. Ή ακόμη και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να το χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία. Σαν δικαιολογία, να μην είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έρχονται. Ο λόγος για τον οποίο δεν έρχεται κάποιος στο ραντεβού, είναι επειδή δεν θέλει να έρθει στο ραντεβού. Ο λόγος που σε στείνει, είναι επειδή θέλει να σε στήσει. Ο λόγος που σου κάνει ghosting, είναι επειδή δεν θέλει να εμφανιστεί, ξεκάθαρα. Γιατί δεν θέλει να εμφανιστεί, ίσως επειδή ήθελε να δει αν θα πας. Και αυτός να μην πάει ώστε να νιώσει πιο δυνατός, πιο μάγκας, πιο δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή μπορεί να ήθελε μόνο την ικανοποίηση μέσω μηνυμάτων όπως περιγράψα προηγουμένως, εσύ να ήθελες τη συνάντηση, να σου υποσχέθηκε συνάντηση για να σε καλοπιάσει, να μπει στη διαδικασία να κάνεις sexting μαζί του. Sexting σημαίνει ανταλλαγή μηνυμάτων με ερωτικό περιεχόμενο και με το πουλί στο χέρι, όπως είπα προηγουμένως. Και μετά στο ραντεβού δεν ήρθε και όταν εσύ ήσουν αρκετά ανεδής, το ανεδής το βάζω εισαγωγικά γιατί δεν είναι καθόλου ανέδεια να ρωτήσεις γιατί με έστησες ρε μαλάκα, sorry. Θύμωσε και μαζί σου ότι είχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εσύ θύμωσες που δεν πήγες στο ραντεβού. Αλλού αυτά. Λοιπόν, το ghosting είναι μία πράξη διηλίας. Είναι μία πράξη που κάνει ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους, δεν έχει πνευματικότητα. Ένας νάρκισσος ο οποίος χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να καλύψει τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του και όταν πλέον δεν του είναι χρήσιμη τους παρατάει σας τιμένες λεμονόκουπες και σιγά μην τις δώσω εγώ λογαριασμό γιατί δεν πήγα στο ραντεβού. Σιγά μην τις εξηγήσω γιατί την έστησα. Πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένη που της έδωσα τον πολύτιμο χρόνο μου και της έστειλα φωτογραφίες του πολύτιμου πουλιού μου. Εδώ θέλω να τονίσω και να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να μην στέλνουμε φωτογραφίες με το σώμα μας, φωτογραφίες των γεννητικών μας οργάνων, του στήθους μας, ξέρω εγώ, σε οποιονδήποτε άγνωστο με τον οποίο συνομιλούμε, έστω και αν μας έχει υποσχεθεί, γάμο που λέει ο λόγος, έστω και αν μας έχει πει ότι θα βρεθούμε κλπ. Και επίσης, δεν μένουμε μόνο στα μηνύματα, εάν όντως θέλουμε να δούμε αν κάποιος είναι αυτό που λέει πως είναι και όντως έχει τις προθέσεις που έχει, απαιτούμε βίντεο κλήση. Πες ότι γνωρίζεις online κάποιον και εσύ είσαι στην Αθήνα και αυτός είναι στη Θεσσαλονίκη και σου λέει δεν μπορώ να έρθω τώρα, το Σαββατοκύριακο θα έρθω. Μην μείνει στα μηνύματα. Ζήτα βιντεοκλήση. Πρώτα απ' όλα, ένας ο οποίος είναι παντρεμένος δεν μπορεί να κάνει βιντεοκλήση από το σπίτι του. Ένας ο οποίος παίζει ένα ρόλο και βάζει ψεύτικες φωτογραφίες και λέει πως είναι κάποιος που δεν είναι, δεν θα βγει στη βιντεοκλήση. Γιατί στη βιντεοκλήση θα δεις πως δεν είναι αυτός που δείχνει στις φωτογραφίες, αλλά είναι αυτός που θα δεις στη βιντεοκλήση. Επιμένουμε στη βιντεοκλήση. Και βάζουμε ένα φρένο και λέμε ότι θέλω να πας με τους ρυθμούς μου. Αν δεν μπορείς να πας με τους ρυθμούς μου, λυπάμαι, δεν θα συνεχίσουμε. Είναι καθόλου δόκιμο, δίκαιο και κατανοητό να μην θέλει κάποιος να ξεκινήσει να μιλάει σεξουαλικά γραπτός με κάποιον προτού βρεθούν από κοντά και προτού ξεκινήσουν την ερωτική του σχέση. Είναι διαφορετικό
ζήτημα να ανταλλάξεις ένα σεξι μήνυμα με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις μια ερωτική σχέση, έχεις βρεθεί από κοντά, έχεις συναντηθεί, τον έχεις γνωρίσει, ξέρεις ποιος είναι, έχετε κάνει σεξ κλπ. Κλπ. Με το να στέλνεις σεξουαλικά μηνύματα με έναν άγνωστο, μια άγνωστη. Εξαιρετικά διαφορετικό. Και δεν είναι παράλογο να πει κάποιος ότι δεν θέλω να μιλάμε με τέτοιο τρόπο από τα μηνύματα προτού είμαστε ζευγάρι. Αν ο άλλος δεν το δέχεται και σου κάνει bullying και σου πει μα είσαι πολύ πουριτανή, μα είσαι πολύ, έχεις πολύ στενό μυαλό κλπ. Κλπ. Να πάει στο καλό. Να πάει στο καλό. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει έναν άλλον άνθρωπο ούτως ώστε να ικανοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων και φωτογραφιών και δεν τον νοιάζει που ο άλλος άνθρωπος νιώθει άβολα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε καλό χαρακτήρα έχει, δεν έχει ενσυναίσθηση και συμπονιά και ούτε σοβαρό σκοπό έχει. Εντάξει. Γιατί αν κάποιος έχει σοβαρό σκοπό του στυλ να δημιουργήσει όντως μια ερωτική σχέση, θα κάνει και λίγη υπομονή. Αν θέλει μόνο όμως το άμεσο gratification, την άμεση ικανοποίηση, θέλει μόνο τώρα που έχει κάβλες τώρα να περάσει καλά, θα θυμώσει. Θα θυμώσει σαν ένα κακομαθημένο παιδί που θέλει το γλυκό του τώρα. Και σίγουρα αυτό είναι απόδειξη, όχι ένδειξη, απόδειξη ότι πρόκειται για παλιό χαρακτήρα που δεν κάνει για σχέση. Ακόμη και να ήθελε να κάνει σχέση μαζί μας ένας τέτοιος, δεν κάνει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι αν δεν υπάρχει σεβασμός από τον άλλο, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια υγιή σχέση. Αν μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που μας έχει δείξει επανειλημμένος κατά τη διάρκεια του φλερτ ότι δεν μας σέβεται και δεν συγκινείται με τις ευαισθησίες μας, τότε σημαίνει ότι θα μπούμε μέσα σε μια σχέση κακοποίησης. Και σχέση να κάνουμε, θα συνεξαρτηθούμε από τον άνθρωπο αυτό, θα κακοποιηθούμε από τον άνθρωπο αυτό. Είναι απαραίτητος ο αμοιβαίος σεβασμός, αλλήλος σεβασμός για τη δημιουργία μιας σχέσης. Δεν γίνεται να δημιουργήσεις μια σχέση όπου δεν σέβεται ο ένας τον άλλο. Ξέρω ότι υπάρχει ερωτική ερημιά. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς έχουμε μεγάλη επιθυμία για να έχουμε ερωτική σεξουαλική ζωή. Ξέρω ότι είναι αφύσικο. Αφύσικο είναι, το ξαναλέω. Είναι αφύσικο έτσι που ζούμε τις ζωές μας χωρίς ερωτισμό, που είναι δυστυχώς ο κανόνας οι περισσότεροι να είναι μόνοι, χωρίς συντροφικότητα, χωρίς ερωτισμό, χωρίς σεξ στη ζωή τους. Δεν είναι normal αυτό το πράγμα. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος για να είναι celibate. Celibate σημαίνει χωρίς να κάνει σεξ. Είναι μέσα στη φύση του ενήλικα ανθρώπου να έχει σεξουαλική ζωή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Τι είναι δύσκολο να μην κάνουμε σεξ. Και ξέρω ότι το επιθυμούμε. Οι περισσότεροι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή λίπητο ή νιώθουν ότι είναι asexual και δεν τους ενοχλεί. Αλλά ακόμη και αυτοί θέλουν τη συναισθηματική εγκύτητα, θέλουν τη συντροφικότητα και υπάρχει αυτή η ιστορία ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τρυφερότητα για να πάρουν σεξ. Και άλλοι άνθρωποι, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, πουλάνε σεξ για να πάρουν τρυφερότητα. Στην πραγματικότητα, ένας ισορροπημένος άνθρωπος χρειάζεται και τρυφερότητα και σεξ. Αλλά πρέπει να είναι πλήρης, ολοκληρωμένος, να έχει συγκροτημένη και υγιή προσωπικότητα για να μπορεί να το ξέρει, να το ζητήσει και να το πάρει, να έχει και σεξ και τρυφερότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι θυσμένοι με το σεξ και θεωρούν ότι το σεξ από μόνο του σκέτο, νέτο, ξερό σεξ θα τους καλύψει όλες τους τις συναισθηματικές ανάγκες και αυτήν της τρυφερότητος. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το παραδέχονται ότι είναι άνθρωποι και χρειάζονται τρυφερότητα και συνδεσιμότητα, αλλά προσποιούνται τους τρυφερούς και προσποιούνται τους συνδέσιμους προκειμένου να πάρουν σεξ. Είναι οι λεγόμενοι παίχτες, οι οποίοι κάνουν grooming το θύμα τους, οι οποίοι κάνουν love bombing το θύμα τους, για να κάνουν το θύμα τους να πιστέψει ότι άμα θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο θα πάρω πολύ τρυφερότητα, ενώ στην ουσία αυτός ο άνθρωπος θέλει απλώς να τους γαμίσει και να τους παρατήσει. Είπαμε, υπάρχουν δύο τύποι. Υπάρχει ο ένας ο τύπος ο οποίος θέλει μόνο να την παίξει μέσα από τα μηνύματα, να ικανοποιηθεί και μετά να εξαφανιστεί, και υπάρχει και ο άλλος ο τύπος, τύπος Σταύρου Γιώργα προφανώς, τα Σταύρου Γιώργα που είχαμε κάνει το βίντεο που εξηγήσαμε το σύστημά του
εξηγήσαμε, σχολιάσαμε το σύστημά του το προηγούμενο Σάββατο, που έστελνε μηνύματα ηχητικά σε χιλιάδες κοπέλες, όπως είπε ο ίδιος, προκειμένου όποια κάτσει να πάει να όποια κολλήσει, όποια πέσει στην παγίδα, να πάει να συνευρεθεί μαζί της και μετά να εξαφανιστεί. Δηλαδή υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που εξαπατούν τους άλλους όσον αφορά το φλερτ. Ο ένας ο τύπος είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θέλουν να βρεθούν από κοντά και λένε ότι θέλουν να κάνουν σχέση και να κάνουν σεξ, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα μηνύματα και κάνουν όλα αυτά τα σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα, το sexting, they get off, ικανοποιούνται, ανακουφίζονται σεξουαλικά και μετά εξαφανίζονται. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε θέλουν σχέση, θέλουν συνέστημα, προκειμένου να βρεθούν να κάνουν σεξ και μετά να εξαφανιστούν. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Οπότε εμείς, ο καθένας από μας ξεχωριστά, πρέπει να τα βρούμε επιτέλους με τον εαυτό μας. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και να κάνουμε κάποια σοβαρότατα ερωτήματα στον εαυτό μας. Ποιος είμαι, ποια είμαι, τι είναι αυτό που θέλω από τη ζωή μου, πώς μου αρέσει να ζω τη ζωή μου. Ποια πράγματα μου αρέσουν στη ζωή μου και ποια πράγματα δεν θα ήθελα να τα έχω στη ζωή μου. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τον εαυτό σου, να παρατηρείς καθημερινά ποια πράγματα είναι καλά για σένα και ποια πράγματα δεν είναι καλά για σένα, ποιες συνθήκες είναι καλές για σένα και ποιες συνθήκες δεν είναι. Πρέπει να έχεις δηλαδή αυτογνωσία, να έχεις αυτεπίγνωση, να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα σου και γιατί τα νιώθεις και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία φλερτ να ξέρεις ξεκάθαρα τι θέλεις. Τι θέλω, θέλω μόνο να καυλαντήσω μέσα από τα μηνύματα, αυτό θέλω, αυτό θα ζητήσω, αυτό θα επιδιώξω. Να είμαι καθαρός όμως, να πω θέλω μόνο αυτό. Τι θέλω, θέλω σεξ για μια βραδιά με έναν άγνωστο one night stand, one afternoon stand και τίποτα άλλο, αυτό θέλω να το πω, να το ξεκαθαρίσω, να το επιδιώξω. Θέλω μία σχέση συγκεκριμένου τύπου. Αυτή τη συγκεκριμένη τύπου, αυτό το συγκεκριμένο τύπο σχέσης που θέλω θα επιδιώξω και δεν θα δεχθώ τίποτα άλλο. Δεν θα δεχθώ αυτά που θέλουν οι άλλοι. Θα βάλω μπροστά αυτά που θέλω εγώ. Στις ερωτικές σχέσεις είναι ένα πεδίο που όχι απλώς δικαιούμαστε να είμαστε εγωιστές στα θέλω μας όταν επιλέγουμε σύντροφο, αλλά είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, επιβάλλεται όταν είμαστε σε διαδικασία έβρεσης ερωτικού συντρόφου, όταν φλερτάρουμε, να είμαστε εγωιστές ως προς τα θέλω μας και να μην κάνουμε εκπτώσεις. Ούτε και εσύ που θέλεις να κάνεις μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις, δεν πρέπει να κάνεις εκπτώσεις. Δεν πρέπει να μπεις μέσα σε μια σχέση επειδή είσαι παρασύρου να μπεις σε μια σχέση. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Πρέπει να έχουμε μια λίστα του τι ακριβώς θέλουμε. Για παράδειγμα, είμαι σε θέση να κάνω μια σχέση η οποία να έχει συγκατοίκηση. Είμαι σε θέση να κάνω μια σχέση στην οποία να μοιραζόμαστε ευθύνες και υποχρεώσεις. Είμαι σε θέση να κάνω μια σχέση η οποία θα οδηγήσει σε γάμο. Θέλω, επιθυμώ, είμαι σε θέση. Είμαι σε θέση να κάνω μια σχέση αυτού του είδους ή του άλλου είδους. Πρέπει ο καθένας να βρει ακριβώς τι θέλει. Μου έλεγε προχθές μια γυναίκα που μου στείλε ένα email. Μου λέει εγώ είμαι χωρισμένη, διαζευμένη, μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά μου. Νομίζω πριν τα 2 χρόνια αυτή η γυναίκα. Μου λέει ζω με τα παιδιά μου, μεγαλώνω τα παιδιά μου, εργάζομαι σκληρά, είμαι καλά στον επαγγελματικό μου τομέα, με ικανοποιεί η δουλειά μου, με ευχαριστεί η δουλειά μου και είχα μία σχέση με έναν τύπο 5-6 χρόνια μεγαλύτερό μου, ο οποίος τελικά μου γράφει αποδείχτηκε κρύφο ναρκισσός και ήθελε με το έτσι θέλω αμέτη μου χαμέτη να έρθει να συγκατοικήσουμε και ήθελε αμέτη μου χαμέτη να παντρευτούμε. Και οι δυο άνω των 50, εκείνος δεν είχε παντρευτεί ποτέ, αυτή ήταν διαζευγμένη με 2 παιδιά και ήθελε, μου λέει, να μου φορτώσει την πουγάδα του, να μου φορτώσει το μαγείρεμα του και να τον αναλάβω, μου λέει.
γιατί έχω δικό μου σπίτι και ήθελε να έρθει να συγκατοικήσει μαζί με τα παιδιά μου και μου έλεγε εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου και σε αγαπάω και θέλω να παντρευτούμε και γιατί εσύ δεν δέχεσαι και θέλεις περιπέτειες κλπ. Κλπ. Και μου λέει κάθισα και σκέφτηκα και συνειδητοποίησα ότι τα δικά μου τα θέλω στην παρούσα φάση μου λέει που τα παιδιά μου είναι, νομίζω είναι στο γυμνάσιο τα παιδιά της, που τα παιδιά μου είναι στην εφηβεία. Θέλω να ζω στο σπίτι μου με τα παιδιά μου, να έχω τις ευθύνες των παιδιών μου, του εαυτού μου, του σπιτιού μου, να έχω τις ευθύνες της εργασίας μου και δεν θέλω να συγκατοικήσω. Δεν θέλω να υπάρχει άλλο ένα πρόσωπο μέσα στο σπίτι το οποίο να φέρνει, να λερώνει το σπίτι, να χρειάζεται να μαγειρέψω και για εκείνο το πρόσωπο, να χρειάζεται να του πλύνω και τα ρούχα του, γιατί λέει αυτός έμενε με τη μάνα του. Είχε τη μάνα του δούλα και γέρασε η μάνα του και θέλει να βρει τη νέα δούλα. Και μάλιστα την είχε κάνει να νιώθει και άσχημα ότι αντί να νιώσεις ωραία που ένας άνδρας ελεύθερος που δεν είναι χωρισμένος, που δεν έχει παιδιά, θέλει να σε παντρευτεί, εσύ και έχεις, λες όχι και είσαι εγωκεντρική και είσαι και με ρούτουσε μήπως είμαι ενάρκησος και λέω κόρη μου πας καλά. Μα μου λες ότι εσύ βγάζεις τόσα και αυτός τόσα. Τριπλάσιο μισθό η γυναίκα από αυτόν. Και ότι αυτός δεν έχει δικό του σπίτι, ούτε καν δεν νοικιάζει δικό του σπίτι για να μείνει και μένει με τη μάνα του. Και ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βγάζει το πορτοφόλι του να πληρώσει. Μια το ξέχασε, μια το έχει στη τσάντα, μια θα πληρώσει την επόμενη φορά. Και σου λέει, έρχεται τα Σαββατοκύριακα και που λείπουν τα παιδιά σου και αφήνει και ρούχα να του πλύνεις. Και θεωρεί ότι το να παντρευτεί σημαίνει να βρει μια γυναίκα να το φροντίζει όπως το φροντίζει μέχρι τα 55 του πόσα είναι η μάνα του. Είσαι χαζή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή θα γίνεις εσύ αυτή που θα εκπληρώσεις τις ανάγκες των άλλων, οι οποίοι άλλοι αν μη τι άλλο δεν έχουν κοπιάσει καθόλου στη ζωή τους όπως έχεις κοπιάσει εσύ. Ναι, δικαιούσε να μην τον παντρευτείς. Ναι, δικαιούσε να μην συγκατοικήσεις. Ναι, δικαιούσε να είσαι μόνη σου. Και ναι, υπάρχει τέτοια σχέση. Αν και οι δυο οι άνθρωποι είναι σοβαροί και υπεύθυνοι και αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του εαυτού τους, δεν θα πάει να φορτωθεί ο ένας τον άλλον να τον πλένει, να τον μαγειρεύει, να τον ξεσκονίζει, να τον ποτίζει, να τον ταΐζει. Άλλο ένα ζευγάρι να είναι πολύ καιρό σε μια σχέση που είναι ο καθένας σπίτι του και ο καθένας αναλαμβάνει τα έξοδά του και τις ευθύνες του εαυτού του. Άλλο, αν σε κάποια φάση νιώσουν ότι δεν μπορούμε τόσο πολύ να μας χωρίζουν, ξέρω εγώ, μέρες και ώρες μέχρι να βρεθούμε και θέλουμε να συγκατοικήσουμε, συγκατοικούν, αλλά πάλι δοκιμαστικά δεν αφήνει το σπίτι του ο καθένας. Φυσικά αυτό στη σπίτι θα αφήνει με τη μάνα του εμένα. Για να πάνε να μείνουν μαζί και να αναλάβει ο ένας τις ευθύνες του άλλου. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Και δεν είναι κακό μια γυναίκα να μην θέλει να παντρευτεί και δεν είναι κακό μια γυναίκα να μην θέλει να κάνει παιδιά. Έβλεπα χθες το βράδυ και δεν το είδα όλο. Είδα τη μισή, το μισό stand-up comedy της Ali Wong. Η Ali Wong είναι μια Αμερικανίδα με ασιατική καταγωγή. Πώς λέμε, Ελληνοαμερικανίδα. Ξέρω, νομίζω από το Βιετνάμ, είναι ασιάτισσα, δεν ξέρω από πού είναι, η οποία είναι τρομερή κωμικός, η οποία έχει δημιουργήσει, είναι η πρωταγωνίστρια και μία εκ των συγγραφέων της σειράς The Beef, αυτής που σας είπα να δείτε, και έχει διάφορα stand-up comedy για λίγο στο Netflix, είδα το τελευταίο της Netflix special, το μισό. Και λέει αυτή, έτσι, έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι μια, έτσι, 1,52 στο ύψος, πολύ χαριτωμένη, πολύ μπριό, πολύ έξυπνη κοπέλα, είναι μια με γυαλιά, η οποία λέει, είναι, όταν έκανε αυτό το Netflix special ήταν 39, τώρα είναι 40, από ό,τι διαβάζω χωρίζει από τον άντρα της. Λέει, έχει 10 χρόνια που είμαι παντρεμένη, λέει, με τον άντρα μου... Ήμασταν από πριν μαζί και θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 10 χρόνια, λέει, που τον παρακαλούσα πότε θα μου κάνεις πρόταση γάμου και πότε θα μου κάνεις πρόταση γάμου και πότε θα μου κάνεις πρόταση γάμου και είχα λυσάξει να παντρευτώ. Και τώρα, λέει, 10 χρόνια μετά που μου έχει κάνει πρόταση γάμου και έχουμε παντρευτεί και έχουμε κάνει και δύο παιδιά, είμαι σκατάλη. Λέει, δουλεύω, είμαι the main breadwinner of the family, είμαι αυτή που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι τα περισσότερα, προφανώς ο άντρας της αναλαμβάνει τα παιδιά και αυτή δουλεύει και λέει, είναι πολύ δύσκολη η ζωή μου
Και ζηλεύω αφάνταστα όλες αυτές που είναι single και όλους αυτούς που είναι single, ενώ λέει ξέρω ότι αυτές που είναι single ζηλεύουν εμάς που είμαστε παντρεμένες και κάθεται. Είναι stand-up comedy και αντιλαμβάνεστε ότι στην κωμωδία γίνεται έτσι μια μεγάλη έμφαση σε κάποια στοιχεία προκειμένου να βγει γέλιο. Αλλά όταν την άκουγα, σκέφτηκα ότι έχω ακούσει πολλές γυναίκες να το λένε αυτό, ότι πριν να παντρευτούν και πριν να κάνουν παιδιά, έβλεπαν πολύ εξειδανδικευμένο το γάμο και την τεκνοποία και μετά που παντρεύτηκαν και μετά που έκαναν παιδιά, κατάλαβαν που έμπλεξαν, αλλά ήταν ήδη αργά. Οπότε είναι εντελώς δόκιμο μια γυναίκα η οποία είχε ήδη παντρευτεί και κάνει και παιδιά να μην θέλει να ξαναπαντρευτεί ή να μην θέλει να νοικοκυρευτεί εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί όταν λένε να νοικοκυρευτείς εννοούν να νοικοκυρέψεις κάποιον άλλο, να γίνεις νοικοκυρά για κάποιον άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, όντως με τα γραπτά μηνύματα μπορεί να γίνονται παρεξηγήσεις, όντως είναι καλύτερα οι άνθρωποι να συναντιόνται από κοντά παρά να μιλάνε για ατελείωτες ώρες μέσω μηνυμάτων. Επιδιώκουμε τη βιντεοκλήση, επιδιώκουμε τη συνάντηση από κοντά. Δεν στέλνουμε φωτογραφίες προσωπικές μας σε αγνώστους, γιατί μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν. Έχει γίνει ολόκληρο σκάνδαλο τις τελευταίες μέρες για μια ομάδα στο Telegram που ανταλλάσσουν οι λήθοι φωτογραφίες των φιλενάδων τους, προσωπικές φωτογραφίες των φιλενάδων τους. Αν είναι όντως φιλενάδες τους, μπορεί να είναι και κοπέλες που έχουν μαζέψει αυτές τις φωτογραφίες μέσα από τα DM, από τα μηνύματα. Το ghosting είναι αγενέστατο. Όταν κάποιος μας κάνει ghosting, σίγουρα φταίει αυτός που είναι αγενής. Δεν φταίμε εμείς αν οι άλλοι μας κάνουν ghosting. Κάποιος μας κάνει ghosting επειδή θέλει να μας κάνει ghosting. Ούτε επειδή του μαχαίρωσαν τη μάνα, ούτε επειδή είναι ο πατέρας του στο νοσοκομείο. Και πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι θέλουμε και να μην είμαστε τόσο εύκολοι στο να παίζουμε το παιχνίδι των άλλων. Δεν πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι των άλλων. Τι θέλω εγώ? Θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να καβλαντήσω? Αν εγώ όντως θέλω αυτή τη στιγμή να καβλαντήσω, θα καβλαντήσω. Αν εγώ δεν θέλω να καβλαντήσω, δεν θα καβλαντήσω. Τόσο απλά. Θέλω αυτή τη στιγμή να πηδηχτώ. Αν θέλω να πηδηχτώ, θα πηδηχτώ. Και θέλει και ο άλλος. Αν δεν θέλω, δεν θα το κάνω. Όχι επειδή θέλει ο άλλος να πάω να το κάνω για να του κάνω το κέφι. Πρέπει να είμαστε, επιβάλλεται να είμαστε εγωιστές στη διαδικασία έβρεσης ερωτικού συντρόφου. Διαφορετικά, ρίχνουμε τα στάνταρτς μας, ρίχνουμε τα κριτήρια μας και όσοι ειδικά έχουμε και τάση για συνεξάρτηση, κι άστα και γύρασε που λένε στην κυπριακή διάλεκτο. Λέει πάρτα γιατί έχουν πέσει κάτω. Χάνουμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας. Φιλιά μου.